αλλά ακόμα θεωρεί ωραίον ο άνθρωπος πια στις καλές τέχνες ότι είναι υποκατάστατο του ωραίου. Εγώ επί παραδείγματι, επιτρέψετε μου να σας το πω, πρωτάκουσα ντάζ μουσική όταν ήμουν στρατιώτης. Όχι βεβαίως ότι είναι μόνο τόσο παλιά η ντάζ, είναι πολύ παλαιότερα η ντάζ. Ωστόσο γενικά η ντάζ μουσική έχει τις αποχρώσεις της, κάθε τόσο θα εμφανιστεί ως ροκ, θα εμφανιστεί ως ό,τι είναι, δεν ξέρω πώς, δεν τα ξέρω. Λοιπόν, θυμούμαι όταν τότε ήμουν στρατιώτης, για μια στιγμή βλέπω τους συναδέλφους εκεί στο θάλαμο που κάποιος είχε ένα ραδιόφωνο, πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, άκουσαν να χορεύουν. Καράμπα ήταν τότε. Καράμπα. Ένας χορός είναι τύπου jazz. Εγώ είμαι ακατάπληκτος. Θυμούμαι με έναν άλλο συναδελφό μου, του λέγω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σας αρέσει αυτή η μουσική. Μου λέει, έχει σπουδαία μελωδία. Δεν τη βλέπω. Έχουν περάσει 30 χρόνια, 35 χρόνια έχουν περάσει, σας βεβαιώνω, δεν κατάφερα μέσα σε αυτά τα 35 χρόνια να βρω μελωδία. Πού βρίσκουν τη μελωδία και πώς τους αρέσει αυτή η μουσική, η οποία όλο και χειρότερη γίνεται, αν ακούσει κανείς καμιά φορά από το ραδιόφωνο, από καμιά πλάκα, δεν ξέρω τι, εκείνες τις άναρθρες κραυγές, τις πνιγυρές, σαν να τις πιάνει κάποιος άλλος αυτές τις φωνές, εδώ το λαρίγγι να πιάνει και να βγάζουν φωνές βοηθείας. Τρέξτε, σώστε, σώστε, πνίγομαι, με πνίγουν, με σκοτώνουν. Βραχνές φωνές, βραχνές, από τα ναρκωτικά, από το ινόπνευμα κλπ. Και αυτά θεωρούνται ότι είναι η αφρόκρεμα της μουσικής. Δεν μπόρεσε να το καταλάβω.